Ελάτε, κυρία Παπαϊωάννου, διατυπώστε τα ερωτήματά σας. Δεν ξέρω, μόνο σε ένα φορέα μπορώ να ρωτήσω? Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θα κάνω σε εμπεντός των επόμενων τριών λεπτών μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Δεν θα τα χρειαστώ, ευχαριστώ. Ρωτώ και εγώ σύντομα τον κύριο Δήμαρχο Ιγουμενίτσας, που είναι και παρόν και τον καλωσορίζω, εάν συμφωνεί με τη ρήτρα με την οποία ο επενδυτής δεν οφείλει τέλη στο Δήμο του και στους Δημότες. Ένα ερώτημα αυτό. Και δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι ακούσαμε σήμερα από την κυρία Καραγιάννη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, να λέει μεταξύ άλλων ότι οι εισαγόμενες προς ψήφιση τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα βοηθήσουν στην αξιοποίηση κτηρίων τα οποία μέχρι σήμερα λιμνάζουν. Επειδή εμείς πιστεύουμε ότι είναι ζωντανά και αν λιμνάζουν, σκοπίμως αφέθηκαν τα τελευταία χρόνια να λιμνάζουν για να εξυπηρεθεί το γνωστό αφήγημα ότι θα ζωντανέψουν όλα όταν θα παροχωρηθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Λέμε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να διατηρηθούν οι υπάρχοντες χώροι πολιτισμού και ποιοτικής αναψυχής και να δημιουργηθούν κι άλλοι, όπως όταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης πριν γίνει κυβέρνηση το 2019 το πρώτον η Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή της ηγεσία προχώρησε σε παραχώρηση χώρου στο κτίριο της πρώην ναυτικής διοίκησης στον ιστορικό και γνωστό σε όλους εμάς του Θεσσαλονικής Προβλήτα 1, όπου και έγινε το εξαιρετικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ερωτώ λοιπόν την κυρία εκπρόσωπο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και θα ήθελα να μου πει, συμφωνεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την αλλίωση των καθορισμένων χρήσεων του κτηρίου στην πύλη 4 και τη μετατροπή τους από χώρους αποκλειστικά πολιτισμού σε εμπορικά κέντρα και γενικώς χώρους για εμπορικές δραστηριότητες?